βρισκόμαστε εδώ σαν ΠΟΠΟΚ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχοντας στη συγκεκριμένη σύσκεψη και στην πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία την οποία δεχτήκαμε, θα λέγαμε, ανακούφιση, παρότι έχουμε συμμετάσχει και υπάρχουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η συγκεκριμένη, χωρίς να τις παρακάμπτουμε ή να τις υποτιμούμε, η συγκεκριμένη είναι η πιο μαζική. Ελπίζομαι να αποκτήσει και την δυναμική η οποία χρειάζεται από εδώ και πέρα. Θα το στηρίξουμε, θα προσπαθήσουμε, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Είμαστε μια ομοσπονδία. Παλιότερα είχαμε, θα λέγαμε, χιλιάδες παιδιά συμβασιούχους. Σήμερα έχουμε γύρω στους 180 κατανεμημένους μεταξύ του πλέον Οργανισμού Εργατικής Εστίας, του ΕΦΚΑ, του Επικουρικού Ταμείου, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κερδίσει το 99%, έχει κερδίσει το πρωτόδικα το δικαστήριο. Υπάρχει τρόπος, παρά την ύπαρξη, θα μιλήσω και αργότερα, σύντομα βέβαια, για το 103, παρά την ύπαρξη του 103 άρθρου, υπάρχει τρόπος να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την μονιμοποίησή τους. Δεν πρέπει και αυτό να το υποτιμάμε. Και κάποιες μεμονωμένες επίσης κατηγορίες, οι οποίες επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα τους μονιμοποιήσει. Αλλά βέβαια δεν συμμετέχουμε μόνο γι' αυτό. Συμμετέχουμε για λόγους αρχής και νομίζω ότι έτσι όπως ακριβώς τέθηκε το ζήτημα εισηγητικά, εμφανίζεται με έναν, θα έλεγα, άρτιο τρόπο. Άρτιο εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι ξεκινάμε από το πώς ακριβώς λειτουργεί, το πόσο καθοριστική μεταβλητή είναι η επισφαλής εργασία, έτσι νομίζω ξεκίνησε η εισήγηση, για τη συνολική λειτουργία του συστήματος ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ένα υπόβαθρο το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, ότι επειδή αναφέρθηκε, σωστά αναφέρθηκε, ότι οι θέσεις σας είναι συγκεκριμένες. Ένα υπόβαθρο το οποίο όμως, συνάδελφοι, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να αναμένουμε ποτέ οι πλειοψηφίες της ΑΔΔ να το υιοθετήσουν. Διότι δεν μπορούν να υπερβούν, πέρα από τις ηθικολογίες κτλ., δεν μπορούν να υπερβούν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο. Πρέπει να το υπερβείς για να το υιοθετήσεις. Η ΑΔΔ, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει το ζήτημα των συμβασιούχων σαν μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να λυθεί. Εδώ αντιμετωπίζεται και σωστά το ζήτημα των συμβασιούχων, παρατασιούχων, όλων αυτών των παιδιών, ως κανόνας πλέον. Ως κανόνας για το ιδιωτικό, ως κανόνας για το δημόσιο τομέα που σε ένα βαθμό ακουμπά ή επηρεάζει ή θα επηρεάσει και τους μονίμους και τους αορίστους. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να το προσεγγίσει η ΑΔΔ για τους δικούς της, αν θέλετε, οι παρατάξεις αυτές οι συγκεκριμένες, για τους δικούς της λόγους. Και εγώ το σέβομαι. Αν δεν το σέβομαι, τουλάχιστον το κατανοώ, ας πούμε. Τώρα, το αν προσπαθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο καταδικάζοντας, υποτίθεται, τις πολιτικές, τις αντιλαϊκές και τη λιτότητα και το ένα και το άλλο, αλλά στηρίζοντας ουσιαστικά τους φορείς που ενσαρκώνουν αυτές τις πολιτικές, εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, είναι άλλο ζήτημα. Δεν θέλω όμως να σπαταλήσω για αυτό το χρόνο. Νομίζω έγινα κατανοητός. Επομένως, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δεν θεωρώ πως πρέπει να ελπίζει ότι ποτέ οι πλειοψηφίες των ομοσπονδιών, της ΑΔΔ κτλ. Θα στηρίξουν με τον τρόπο το συγκεκριμένο που πρέπει και μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ότι θα στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία πρέπει να, ξεκινώντας από σήμερα, πρέπει και με όσα έχουν προηγηθεί, πρέπει να τραβήξει μόνη της το κουπί. Το δεύτερο, μετά το πλαίσιο, αν θέλετε, που μπήκε συνολικά ιδεολογικό, είναι το ζήτημα, και νομίζω ότι μπει με τη σωστή σειρά, η άρση της συνταγματικής απαγόρευσης, όπου προφανώς αποτελεί το πλαίσιο, το νομικό, το συνταγματικό, τη συνταγματική, αν θέλετε, διεκδίκηση, τη νομική διεκδίκηση. Χωρίς βέβαια από μόνη της να σημαίνει τίποτα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 2001 τον Απρίλη και την τροποποίηση του 103, οι διορισμοί ήταν, οι μονιμοποιήσεις ήταν χιλιάδες. Από το 4 κυρίως και μετά, όπως επίσης και σωστά, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, όπως με τρόπους εναλλακτικούς εντός ή εκτός
εισαγωγικών που τους γνωρίζουμε όλοι. Τρόποι οι οποίοι και σήμερα μπορούν να εφαρμοστούν. Όμως είναι σοβαρότατος ο συμβολισμός και πραγματικός και ουσιαστικός ότι πρέπει να καταργηθεί. Διότι η κατάργησή του, η ύπαρξή του, ουσιαστικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο εργαζόμενος αποδέχεται ή ότι ο εργαζόμενος παίρνει τη στάμπα, τη σφραγίδα τη συνταγματική, ότι για να πιάσει δουλειά θα παραιτηθεί ουσιαστικά από τα εργασιακά του δικαιώματα. Αυτό ουσιαστικά είναι το άρθρο 103. Ότι εσύ έρχεσαι και με αυτό που υπογράφεις παραιτήσε από τα εργασιακά σου δικαιώματα. Θυμάμαι κορίτσια στο συμβασιούχους που έχουν απολυθεί δυστυχώς, όπου γεννούσες, γεννήσανε και παρακαλάγαμε ουσιαστικά για να μην γυρίσουν μια εβδομάδα, επειδή ήταν υποχρεωμένες να το κάνουν. Να μην γυρίσουν μια εβδομάδα μετά στην δουλειά και να γυρίσουν μετά από 20 μέρες. Και η δουλειά τους ήταν μάλιστα εις πράκτορες στα μαγαζιά του ΤΕΒΕ κτλ. Δεν ήταν κάτι δηλαδή μια καθιστική μόνο δουλειά. Αυτό εννοώ, δηλαδή το έχουμε δει στην πράξη τι σημαίνει υπογράφω μια σύμβαση που παρετούμε των εργασιακών μου δικαιωμάτων. Επομένως, σε έναν βαθμό ο συμβολισμός αφορά και αυτό. Και κλείνοντας, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κίνηση και δεν νομίζω υπόθηκε, δεν πρέπει να υποτιμήσει όλες εκείνες τις κατηγορίες οι οποίες υφίστανται. Κάποιοι συνάδελφοι πήραν και το λόγο και έθεσαν και το ζήτημα και που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, συγγνώμη, πρέπει να ασκηθεί πίεση προκειμένου να λυθεί το ζήτημα, ταυτόχρονα ή παράλληλα με την διεκδίκηση της κατάργησης του 103. Διότι είναι λάθος, νομίζω, δεν βγήκε από τη σημερινή κουβέντα, αλλά είναι λάθος η προσέγγιση που λέει όχι στην άσκηση, ξέρω εγώ, των συνταγματικών, των αστικών, ξέρω εγώ, δικαιωμάτων. Όχι. Τα συνταγματικά δικαιώματα, τα αστικά δικαιώματα τα κατακτήσαμε. Τα αστικά δικαιώματα θα τα διεκδικήσουμε ή θα τα επιβάλλουμε στο δρόμο και επομένως όσα περιθώρια υπάρχουν με βάση ακόμη και την ύπαρξη, πριν και τη συνταγματική αναθεώρηση, να δοθεί λύση στο ζήτημα των συμβασιούχων, θα πρέπει να μην το υποτιμήσουμε και να το διεκδικήσουμε με όποιους τρόπους αποφασιστεί από την πρωτοβουλία, το Προεδρείο. Εμείς θα το στηρίξουμε, θα είμαστε κοντά και για τους δικούς μας τους συναδέλφους και για το ζήτημα συνολικά. Αυτά και για να μην καταγραστώ, μάλλον το καταγράστηκα λίγο το χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.